Από όλα αυτά τα οποία είδατε εσείς, μπορείτε να πείτε με σιγουριά εάν όντως είναι κάτι μεμπτό, εάν όντως υπήρξαν ατασταλίες? Να σας πω κάτι, γιατί εγώ δεν είχα καμιά σχέση με το Ταμείο και πάντα ήμουν η μόνη και στην προηγούμενη διοίκηση, όχι που είμαστε με τον κύριο, και στην προηγούμενη που εγώ έλεγα συνέχεια θέλω να μαθαίνω τι γίνεται με το Ταμείο. Mm-hmm. Αυτό που έχω όλα καλά, μου λέει ο κύριος Γους, όλα καλά. Και σε κάποια φάση που ρώτησα το Ταμείο, σε παρακαλώ, ό,τι χρήματα βγαίνουν, να ενημερώνει τη διοίκηση τι γίνεται. Γιατί θα μπλεχτεί όλη η διοίκηση. Και αυτό που είχα ακούσει και όλοι συγκεκριμένα, από το στόμα του κύριου Γούση, γιατί έτυχε να είμαι εκεί, αυτή να δεν θα τη δίνει την αναφορά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί όλοι οι διοίκηση θα είμαστε μπλεγμένοι σήμερα. Αν δεν το κάναμε αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε μπλεγμένοι όλοι η παλιά διοίκηση. Η νυν διοίκηση. Όταν βλέπω εγώ ότι αποφάσισε και διέθεσε ο κύριος Γούσιας, λες και ήταν επιχείρησή του Σωματείου Ενεργατών, έπρεπε να αντιδράσουμε κάπως. Τότε όμως δεν είχε γίνει εκλογοαπολογιστική ουσιαστικά συνέλευση και δεν είχαν εγκριθεί προφανώς από το συνέδριο όλα αυτά τα οποία είχε παραδώσει. Μας είχε έρθει για να γίνουν εκ νέου μετά εκλογές. Δεν έκανε τον έλεγχο, κυρία Αναγνωστοπούλου. Mm-hmm. Όλα αυτά τα στοιχεία προέκυψαν από έλεγχο του λογιστή, από έμπειρο λογιστή. Ξέρετε, τι ρωτάω. Δηλαδή, υπήρξαν αυτές οι ατασταλίες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, τις οποίες διαπιστώσατε. Εγώ λέω ακαταστασία, το έλεγα πάντα. Ακαταστασία, μάλιστα. Υπήρξε αυτή η ακαταστασία. Τώρα, θα το κρίνει... Υπήρξε αυτή η ακαταστασία στο βιβλίο των εσόδων και των εξόδων. Αμέσως μετά, για να γίνουν και πάλι εκλογές, ουσιαστικά υπήρξε η Γενική Συνέλευση, η οποία είδε τα οικονομικά, φαντάζομαι τα ενέκρινε για εγώ να προχωρήσουμε μετά στις εκλογές. Αυτή είναι η απορία μου, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ότι του 9 μας προσκόμισε μια απόδειξη ο κύριος Γούσιας κάπου 960 ευρώ, συν κάποια χρέη, δεν ξέρω, είχα δανείσει κάπου 200 ευρώ κάπου αλλού, που τα μετέφερα στο 10. Και έτσι αναγκαστήκαμε να πάμε ένα χρόνο πίσω, να γίνει ο έλεγχος και του 9 και του 10. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί η απόδειξη του 9 να μου την προσκομίσει του 10. Και να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή ότι είδα στην πορεία, δηλαδή ξέρω κι εγώ, όλα αυτά τα έκανε ο έμπειρος λογιστής που είχαμε βάλει, η επιτροπή και με τα στοιχεία που είχαμε. Θεωρείτε επομένως ότι υπήρξε ατασταλία? Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα που θα βγει. Ο κύριος Γούσιας βέβαια δεν θέλει, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί όπως λέει δεν έχει πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, να βγει και να κάνει δημόσιες δηλώσεις. Θα το πράξει αφού του πάρει το κατηγορητήριο. Αυτό πάντως το οποίο επεσήμανε είναι ότι το συγκεκριμένο συμφωνητικό πάνω στο οποίο βασίζεται το κατηγορητήριο, ο ίδιος δεν το υπέγραψε. Μα ποιος το έχει δώσει? Αφού εμείς δεν γνωρίζουμε, αυτός ήταν πρόεδρος. Δηλαδή αν δώσω εγώ κάποιο συμφωνητικό, εγώ θα το δώσω Μάρκου, σαν πρόεδρος του σωματείου τώρα που είμαι. Μα αυτός κανόνιζει και τι τιμή στο κέντρο και σε ποιο κέντρο θα πάμε. Ποιος το έχει κάνει συμφωνητικό, μόνος ο κύριος Ματλής? Δεν το καταλαβαίνω. Για όλα αυτά η τότε διοίκηση, όπως είπατε και εσείς συμμετείχατε σε αυτή τη διοίκηση, για όλα αυτά δεν είχε γνώση? Δεν όχι, είχε γνώση τα υπόλοιπα όχι, μέλη γνώση. Της διοίκησης. Εκτός που δεν είχαμε γνώση, εμείς ξέρουμε κάτι συμβαίνει, δεν είχαμε γνώμη. Δεν μας άκουγε. Δηλαδή πάντα έπαιρνε τις αποφάσεις μόνος του. Εννοώ εκ των υστέρων. Δηλαδή, εμένα με είχε πάντα δηλαδή απέναντί του και φώναζε, ειδικά για το οικονομικό. Mm-hmm. Όταν έπαιρνε αποφάσεις, έπαιρνε τη γυναίκα του στην Αθήνα και ερχόταν και έλεγε 500 ευρώ παραδείγματος χάρη έξοδο για μένα και τη γυναίκα μου στην Αθήνα. Mm-hmm. Μα χωρίς απόφαση του ΔΣ. Ήμουν η μόνη που αντιδρούσα πολύ έντονα πάνω σε αυτό το σημείο. Ειδικά όταν πρόκειται για χρήματα εργαζομένων. Εκ των υστέρων δηλαδή η διοίκηση διαπίστωσε το τι ακριβώς είχε γίνει. Αφόσον έγιναν και οι εκλογές του 10, ναι. Και τότε είχα την... ήμουν αντιπρόεδρος, πρόεδρος ο κύριος Γούσης, εγώ αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Τον Ιούνιο, 25, 26, 27 είχαν γίνει εκλογές του 10. Τότε πάλι ο κύριος Γούσης ξανά το ίδιο μοτίβο. Έπαιρνε μόνος του αποφάσεις, έκλεινε μόνος του κέντρο. Δεν μας έγινε λογαριασμό το τι κάνει πάνω στο ταμείο και γενικά. Και τότε είναι που όλη η διοίκηση... είχαμε ξεσηκώσει και λέμε πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα. Mm-hmm. Γιατί στο φινάλε θα είχαμε μπλέξει κι εμείς. Λειτουργούσε μόνος του δηλαδή, μου λέτε. Και γνωρίζετε τα γεγονότα που έχει γίνει η μορφή κατά του Γούσια. Ναι, λειτουργούσε μόνος του δηλαδή, μου λέτε, και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης δεν είχαν γνώση του τι ακριβώς γινόταν. Λειτουργούσε μόνος του, όλα τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Δεν θα έπρεπε όμως και τα υπόλοιπα μέλη με κάποιον τρόπο να ενημερώνονται και να μαθαίνουν, τουλάχιστον να το απαιτήσετε κι εσείς δηλαδή. Μα σαφώς έπρεπε, γι' αυτό και το ζητούσαμε έντονα, αφού ζητούσαμε να κάνει διοικητικό και όλα μας έλεγε δεν έχουμε χρόνο τώρα γιατί είμαι και γραμματέας στο εργατικό κέντρο. Mm-hmm. Δεν γινόταν άλλο, δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα κάτι... κάτι άλλο το οποίο... μόνος, όχι συλλογικά. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και ήταν και η μορφή. Κάτι άλλο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι καλώς εσείς πήγατε τα βιβλία εσόδων-εξόδων στον εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει αυτή η ακαταστασία που χαρακτηρίζεται. Αναφορά κάναμε. Μια αναφορά από εκεί και πέρα. Την αναφορά στον εισαγγελέα. Από εκεί και...
Αναφορά, μην τις καταθέσεις που δώσαμε τα στοιχεία που είχαμε. Αναφορά. Εφόσον κάνατε λοιπόν αυτή την αναφορά για τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί λένε δεν πήγατε ουσιαστικά και τα βιβλία που αφορούν σε προηγούμενα έτη και όπου και εκεί έχει καταγγείλει ο ίδιος ο κύριος Γούσιας ότι όντως και τότε, 99-2000 νομίζω είναι η περίοδος, υπήρχε αντίστοιχη ακαταστασία. Ναι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το λέει ο κύριος Γούσιας και ήταν πρόεδρος ο κύριος Γούσιας 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Ό,τι στοιχεία έχει και οποιοδήποτε έχει στοιχεία για τα προηγούμενα έτη, 5, 10, 20 χρόνια, να τα πάει στον εισαγγελέα και εμείς είμαστε εκεί. Mm. Εμείς θέλουμε διαφάνεια. Δεν πρόκειται να συγκαλύψουμε κανέναν. Όποιος έχει στοιχεία. Και για τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και 20 χρόνια πίσω να πάμε, εμείς εκεί είμαστε. Mm-hmm. Θα τους στηρίξουμε και βεβαίως, αν είναι να έχουν φαγωθεί χρήματα, βεβαίως εκεί θα είμαστε. Mm-hmm. Όποιος έχει στοιχεία, το λέω και το ξαναλέω, να τα πάει στην εισαγγελία και εμείς δεν θα συγκαλύψουμε κανένα. Τα στοιχεία αυτά δηλαδή τα έχει ο κύριος Γούσιας, δεν τα έχει ναι, εγώ δεν ξέρω για ποια στοιχεία. Μιλάμε γιατί τότε ούτε καν ήμουν εγώ στο εργατικό κέντρο, ούτε στη διοίκηση ήμουνα. Φαντάζομαι ότι. Τι έχει ο κύριος Γούσιας, γιατί μιλάμε για μια δεκαετία πίσω. Γιατί αν γυρίσουμε πίσω 5-6 χρόνια που ήταν ο κύριος Γούσιας πρόεδρος, θα ξεκινήσουμε την πενταετία, μετά θα φτάσουμε δεκαετία. Απλά δεν θα πάμε κατευθείαν στη δεκαετία, θα πάρουμε όλα τα χρόνια. Κυρία Μαρκού. Εμείς σου λέμε, όποιος έχει στοιχεία, το ξαναλέω και πάρα πολλές φορές θα το πω, τέτοια στοιχεία να τα πάει στην εισαγγελία και να είστε σίγουροι ότι η νέα διοίκηση του Σωματείου Ενεργατών δεν θα συγκαλύψει τίποτα. Εφόσον υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, γιατί η διοίκηση, η καινούργια τώρα διοίκηση του Σωματείου Ενεργατών. Εμείς δεν έχουμε κανένα στοιχείο στα χέρια μας. Γιατί όποιος έχει το ξαναλέω. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Αφού τα έχει ο Γούσιας, κυρία Μαρκού. Υποχρέωση του, συγγνώμη κυρία. Αφού τα έχει ο Γούσιας τόσα χρόνια, δηλαδή τι περίμενε, γιατί πήγε στο δικό μου το ταμείο να πάτε και αυτά, να τα πάει. Ναι. Εμείς θέλουμε να μην τα πάει. Να τα πάει. Εκεί είμαστε μαζί του να του στηρίξουμε. Αν έχει στοιχεία σοβαρά, εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατί επομένως δεν ζητάτε τώρα εσείς τα στοιχεία αυτά από τον κύριο Γούσια για να τα πάτε για να κάνετε επίσης μια αναφορά. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω στοιχεία. Όχι, τα πάει. Ο ίδιος τα έχει ανακαλύψει και ο ίδιος τα κρατάει να τα πάει. Να τα πάει. Τι στοιχεία έχει. Δεν θα μου δώσει εμένα ο Γούσιας. Τόσα χρόνια ο Γούσιας δεν τα συγκάλυπτε. Τα είχε τα στοιχεία τόσα χρόνια και σοβαρά στοιχεία μου λέει και τα συγκάλυπτε. Mm-hmm. Πάμε καλά. Βγαίνει μετά από 10 χρόνια και μου λέει έχεις τόσα σοβαρά στοιχεία με τόσα χρήματα και τα συγκάλυπτε. Τι είναι αυτό που μου λέει τώρα ο κύριος Γούσιας. Γιατί τόσα χρόνια τα άκρυβε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκτίθεται ο ίδιος ο κύριος Γούσιας με αυτό που λέει. 10 χρόνια και πώς έκλεισε βιβλία και πώς παρέλαβε ένα ταμείο με τέτοια σοβαρά προβλήματα. Πώς το έκλεισε αυτό το ταμείο. Γιατί βλέπετε εγώ δεν μπορούσα να κλείσω το ταμείο. Εγώ ένα χρόνο και δεν μπορούσα να κλείσω το ταμείο έτσι. Δεν είναι επομένως μια καλή ευκαιρία να τα πάρετε κι εσείς όλα αυτά τα στοιχεία. Πώς έκλεισε το ταμείο. Εφόσον υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δεν είναι μια καλή ευκαιρία να τα πάρετε κι εσείς για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει όλη αυτή τη δεκαετία με το Σωματείο Γουνεργατών και να δούμε πού τελικά και πότε υπήρξαν αυτά τα στοιχεία. Είναι κάτι της αυτό που σας έχω πει, κυρία Αναγνωστοπούλου. Τα έχει ο Γούσιας να τα πάει στην εισαγγελία. Και αν μας καλέσει η εισαγγελία, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τι γινόταν τότε, θα κρίνει η εισαγγελία όπως έκρινε και για τη δική μας την περίπτωση, αν πρέπει να συνεχίσουμε και να δώσουμε και άλλα στοιχεία μέσα από το σωματείο. Μάλιστα. Να τα πάει. Αυτή είμαι κάθετη σε αυτό που σας λέω. Και Μάλιστα. δεν έχω να πω τίποτα διαφορετικό. Ωραία. Και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, επειδή το έχουμε ακούσει έντονα μετά και την Γενική Συνέλευση και έχει να κάνει με το αν τελικά έχετε ένσημα γουνεργάτριας ή όχι. Για τη Γενική Συνέλευση. Γενική Συνέλευση μας κάλεσε ο κύριος Μαλέας για να μας πει ότι δεν είστε τακτοποιημένοι οικονομικά και σηκωθείτε φύγετε. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος μας ακούνε οι εργαζόμενοι, ας κρίνουνε. Γιατί δεν μας έστειλαν ένα χαρτί να μας πούνε τακτοποιηθείτε οικονομικά γιατί έχουμε τη συνέλευση τάδε του μήνα. Τι να πω. Γιατί μας κάλεσε που δεν είμαστε τακτοποιημένοι οικονομικά. Να μας πει ότι δεν είστε οικονομικά τακτοποιημένοι, σηκωθείτε και φύγετε. Τώρα θα τακτοποιηθούμε και οικονομικά. Μάλιστα. Για όλα αυτά που είπε ο κύριος Μαλέας. Την τιμή, πόσο είναι να πληρώσουμε και να τακτοποιηθούμε οικονομικά. Για όλα αυτά που είπε ο κύριος Μαλέας, για το ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχετε ένσημα γουνεργάτριας, άρα δεν νομιμοποιήσετε να είστε μέλος και πρόεδρος της διοίκησης του Σωματείου Γουνεργατών. Ο κύριος Μαλέας τώρα κόπτεται για την κυρία Μάρκου, αν είναι γουνεργάτρια ή όχι. Πριν 1,5 χρόνο, πριν περίπου από 2 χρόνια, όταν η κυρία Μάρκου έκανε αγώνα για τον κύριο Μαλέα για τη θέση που κατέχει σήμερα και τότε η κυρία Μάρκου δούλευε λίγες ώρες σε κάποια άλλη επιχείρηση για να μπορώ να κολλάω τα αίσθημά μου και να θεωρώ το βιβλιάριό μου. Γιατί τότε ο κύριος Μαλέας δεν είπε τίποτα. Που έκανα αγώνα εγώ για τον κύριο Μαλέα και δεν έχω δεν είχα εγώ τίποτα με τον κύριο Μαλέα. Οι διαφωνίες μας ήταν με τον κύριο Γούσια. Ο κύριος Μαλέας γιατί κόπτε τόσο πολύ. Γουνεργάτης είναι. Γιατί δεν τοποθετείται ο κύριος Γούσια να μας πει. Α,
είναι γουνεργάτης ή δεν είναι.